πέσει εκεί ο σύσκος στο δεύτερο προς τρίτο λεπτό η φάση αυτή. Θα δούμε τώρα την προσπάθεια του Παπακοσταντίνου. Τρέχει ο Κουκουλιάς εκεί, Παπακοσταντίνου που κρατά την μπάλα. Θα κάνει παλιά το σούτ και η μπάλα είναι στο δοκάρι από το σούτ του γραμμένου. Η μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Αγροτικού Αστέρα στο 8 προς 1 το λεπτό. Η παλιά για τον Καραμίχαλο που θα κάνει το σουτ και με μία φάση διαδέχτηκε την άλλη. Στην παλιά του κόφα ο Καραμίχαλος, η μπάλα out. Η φάση αυτή στο 1 το λεπτό για τον Ολυμπιακό. Κουκουλιάς. Θα γίνει παλιά για τον Γραμμένο που πέρασε. Γραμμένος βρίσκεται μόνος του εκεί. Τελικά θα πέσει ο Αστράς. Είναι, η μπάλα είναι out. Η δεύτερη καλή ευκαιρία για τον Αγροτικό Αστέρα στο 10ο προς 11ο λεπτό. Στον Κόφα δημιουργείται η επίθεση για τον Ολυμπιακό. Κόφας θα δώσει για τον Καραμίχαλο που θα βρει τον Βαλιανάτο. Βαλιανάτος τελικά που πήγε να περάσει απέναντι που είναι ο Κίτσος. Οργανωμένη επίθεση αυτή για τον Ολυμπιακό. Εκτελείται η κεφαλιά τελικά που πήγε να γίνει από τον Καραμίχαλο. Προσπαθούν να διώξουν οι παίκτες στο Αγροτικό Αστέρα και παλιά για τον Βαλιανάτο που θα βρει τον Κάτσεμπας. Κάτσεμπας για τον Καραμίχαλο. Καραμίχαλος που θα προσπαθήσει να βρει τον Βαλιανάτο σε καλή θέση. Αυτός γλίστρησε και η μπάλα είναι out. Ένα κόρνερ με εκτελεστή τον Κάτσεμπας. Θα γίνει κεφαλιά και είναι out από τον Βαϊνά. Με την γίνει μπάλα είναι ο Βαλιανάτος. Κάτσεμπας. Θα κάνει μπαλιά για τον Κοτούλα. Κοτούλας τελικά. Θα γίνει σέντρα. Θα προσπαθήσουν να διώξουν οι παίκτες. Θα κάνει ο Κάτσεμπας το σουτ. Την μπάλα θα βρει τα πόδια του Μπιμπισίδη. Την θα καταλήξει στα χέρια του Σίσκου. Η προωθημένη παλιά που γίνεται για τον Παπακοσταντίνο. Βαϊνάς. Βαϊνάς με τον Παπακοσταντίνο είναι σε καλή θέση αυτός. Θα κάνει το σουτ και η μπάλα είναι out. Το κόρνερ με τον Γιώργο Καραμίχαλο. Είναι καλοτραβηγμένο, η μπάλα θα περάσει εκεί, τελικά θα διώξει ο Σίσκος πάνω στη γραμμή στο 41. Μάνταλος που πέρασε θα βρει τον Κάτσεμπας. Η μπάλα θα φτάσει στον Κόφα που θα κάνει το δυνατό σουτ πάνω στο σώμα του Καρακώστα και έχουμε κόρνερ. Εκτελείται. Ο Βαϊνάς πήρε την πρώτη κεφαλιά, θα διώξουν οι παίκτες του Αγροτικού. Έρχεται ο Κάτσεμπας, πέρασε η μπάλα για τον Μάνταλο που θα κάνει τη σέντρα. Ο Βαϊνάς θα γυρίσει την κεφαλιά στα χέρια του Σίσκου. Καλόγυρο στην καταμέτωπη επίθεση. Καλόγυρο που θα αλλάξει με τον Καραμίχαλο. Καραμίχαλος θα κάνει το σουτ και η μπάλα είναι out. Κοτούλας θα κάνει την παλιά για τον Κάτσεμπας. Κάτσεμπας τελικά. Καλόγυρος. Καλόγυρος που πέρασε. Καλόγυρος θα περάσει και τη σέντρα. Θα έχουμε κόρνερ και από την παρέμβαση του Τζομπανάκη. Εκτελείται ο Κόφας στην κεφαλιά και η μπάλα είναι κόρνερ. Νέο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Δημιουργείται η αντεπίθεση. Βαλιανάτος τελικά που βγαίνει γρήγορα. Βαλιανάτος πήγε να βγάλει την παλιά, κερδίζει το κόρνερ από τον Καρακώστα. Κουκουλιάς που αναλαμβάνει να κατεβάσει την μπάλα. Κουκουλιάς τελικά θα κάνει και το σουτ, η μπάλα είναι out. Νάς, Κόφας, Κοτούλας, μπαλιά. Καραμίχαλος διεκδικεί εκεί και παίρνει την μπάλα. Καραμίχαλος που θα κάνει τη σέντρα για το Κάτσεμπαχ. Είναι ο Βαλιανάτος σε καλή θέση που δεν κάνει το σουτ. Δεν κάνει το σουτ. Η φάση αυτή στο 23 για τον Ολυμπιακό. Μπαλιά για τον Καλόγυρο. Καλόγυρος, Κοτούλας που θα κάνει τη σέντρα. Πέρασε η μπάλα, Βαλιανάτος από κοντά και τελικά είναι η απόκρουση του αγώνα από τον Σίσκο. Η φάση αυτή στο 27 για τον Ολυμπιακό. Νικοβιώτης, θα γίνει το λάθος. Θα βγάλει ο Κουκουλιάς. Το σουτ και η μπάλα είναι out. Κοτούλας.
Παλιά για τον Καραμίχαλο. Καραμίχαλος που θα βγάλει παλιά για τον Κόφα που θα πάρει την κεφαλιά και η μπάλα είναι out. Ο Μάνδαλος στην εκτέλεση του πλαγίου. Για τον Καλόγυρο που πέρασε. Καλόγυρος θέλει κάπου μέσα στην περιοχή και κόβεται σε corner. Πριν προλάβει να κάνει την παλιά στο 37. Το παιχνίδι όπως εξελίχθηκε, το πιο δίκαιο αποτέλεσμα είναι αυτό που βγήκε, η ισοπαλία δηλαδή. Και το λέω αυτό γιατί και οι δύο ομάδες προσπαθήσαν, μοχθήσαν για τη νίκη, μια που και οι δύο κευόμασταν για βαθμούς. Εγώ είμαι ευχαριστημένος βεβαίως, ο βαθμός αυτός για μας είναι σχεδόν η σωτηρία της ομάδος. Βέβαια θα πρέπει να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι με τον Ευρωβαϊκό για να εξασφαλίσουμε την παραμονή μας στην έδρα μας. Πιστεύω ότι δεν ήμασταν αδιάφοροι στο σημερινό παιχνίδι. Υπήρχε προσπάθεια, υπήρχε όρεξη. Ο αντίπαλος μας ευνηδίασε στην αρχή του παιχνιδιού. Το περιμέναμε ότι κάπου με αντιπιθέσεις και είναι λογικό νομίζω όταν μια ομάδα αμήνεται να μπορέσει να ξεφύγει και να κάνει 2-3 αντιπιθέσεις. Ευτυχώς για μας που αυτές οι αντιπιθέσεις τελείωσαν ευνοϊκά για μας. Εμείς είχαμε επιθετικούς προσανατολισμούς, αλλά δυστυχώς στην επιθετική μας γραμμή ήμασταν λίγο, μπορώ να πω, όχι πάλι αδιάφοροι, αλλά δεν είχαμε εκείνη την ψυχρότητα για να μπορέσουμε να σκοράρουμε. Γιατί μας δόθηκε ευκαιρία και με τον Βαλιανάτο 2-3 φορές και με τον Κόφα μας δόθηκε ευκαιρία. Δυστυχώς όμως για μας δεν βρήκαμε δρόμο προς τα δίκτυα. Δεν σταματάμε και δεν τα παρατάμε. Έχουμε ακόμα 2 αγωνιστικές. Η προσπάθειά μας συνεχίζεται. Τους στόχους που βάλαμε και οι στόχοι είναι, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, μπορεί να είχαμε άλλους στόχους στην αρχή, έχουμε άλλους στόχους τώρα προς το τέλος του πρωταθλήματος. Είναι για να μπορέσουμε να πάρουμε όσο μπορούμε περισσότερους βαθμούς να σωθούμε.